σας έλεγα λοιπόν και το πρωί, στην παρέα μας προστίθεται ένα πολύ ωραίο κορίτσι το οποίο τραγουδάει με άλλη φωνή. Από ότι είναι η εμφανιστική ομιλία της. Αυτό μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Θα το πάρω τώρα πάλι. Μου άκουγα από ό,τι πρόλαβε 3 λεπτά να κάνει πρόβα. Δηλαδή, αν δεν σε δω, ακούω μια όρημη φωνή από μια γυναίκα μια ηλικία. Όχι το κοριτσάκι τώρα το ξανθό και αδύνατο. Με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία μπορεί να έχει μια συστολή στο να μιλάει, έχει τις αναστολές και τα έχει σχετικά. Τα αλλά όταν τραγουδάει, άλλη. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στο λέω πάντα. Καλημέρα. Γιατί δεν αλλάζει αυτό. Ευχαριστώ. Δηλαδή η εικόνα που έχω για σένα όσον αφορά το μουσικό σου κομμάτι, στοιχείο, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι το πιο δυνατό σου κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Μπράβο σου. Να είσαι καλά. Θέλω να σε δω βέβαια και με τις χορευτικές σου ικανότητες. Ανοίγεις πόρτες πολλές. Περίμενε, γιατί την προηγούμενη φορά μου έλεγες με τη μουσική τι θα κάνεις. Ναι. Ορίστε να, βλέπεις τι κάνω. Βλέπω τι κάνεις. Ένα-ένα. Πολύ σιγά, καλά, σιγά. Μπράβο. Αλλά πες μου με το θέμα του χώρου, τι ξέρεις τι. Δεν είναι το θέμα του χώρου, μπορεί να χορεύεις πολύ καλά. Μπορεί να κάνεις πρόβες, να είσαι ένα κορίτσι το οποίο θέλεις να. Ό,τι κάνεις να το κάνεις καλά. Και να πεθάνεις στις πρόβες και να είσαι πραγματικά αχτύπητη. Δεν ξέρω πώς χορεύεις, δεν σε έχω δει ποτέ. Αλλά αναρωτιέμαι, ένα κορίτσι το οποίο δεν θέλει, προσέχει πάρα πολύ τι κάνει. Ναι. Μην σχολιαστεί, μην ακούσει κάτι και στεναχωρηθεί. Φαντάζομαι ότι αρκετές φορές, εγώ το φαντάζομαι σπίτι σου, δεν σε ξέρω, δεν κάνουμε παρέα, αλλά. Νιώθω ότι πολλές φορές πρέπει να έχεις βάλει τα κλάματα από πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν υποθεί, γραφτεί ή οτιδήποτε. Και λέω, πού πάει ρε στους ασκούς του αιώλου που θα ανοίξουν τώρα, γιατί καλός ή κακός, όταν συμμετέχεις κάπου που δεν είναι το στοιχείο σου, έτσι, που και να είναι, ναι, πάλι συμβαίνει. Όταν ήταν και το στοιχείο μου, ναι, δεν είχα δίκιο, θέμα. Που και να είναι συμπληρώνω λοιπόν, θα ακούσεις καλά, θα ακούσεις και κακά. Κοίταξε, νομίζω ότι προσπαθώ λίγο να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι ό,τι και να κάνω, είτε αισθάνομαι αρκετά οικία μέσα σε ένα περιβάλλον, είτε αισθάνομαι εκτός, θα ακούσω διάφορα. Άρα λοιπόν, αποφάσισα, επειδή αναφέρεσαι στο dancing, να μπω σε αυτό όπως έχουμε μπει και όλοι όσοι θα συμμετέχουμε, τελείως ερασιτεχνικά και καθαρά για να περάσουμε καλά και να υποστηρίξουμε έναν ωραίο σκοπό τέλος πάντων. Ό,τι και να μου λες, ναι, όταν διαβάσεις τα πρώτα. Που, μέσα στα πολύ καλά, μπράβο, ήταν έκπληξη, δεν ξέραμε τις χορευτικές ικανότητες. Εγώ τώρα σου λέω, έτσι. Μεταφράζω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά. Αυτά θα τα ακούσουμε. Δίνεις ιδέες, και παρακαλώ. Βγει το πρώτο που μην θα το λέει. Κάνεις αυτό. Καλά, και εκεί πια θέλει να τα κάνει όλα, ενάντια. Δεν θέλω καθόλου. Είμαι σίγουρη ότι θα στεναχωρηθείς. Δεν θέλω καθόλου να τα κάνω όλα. Όντως στεναχωριέμαι με πράγματα που είμαι σίγουρη, ακούω, ρε, παιδί, τα οποία. Μα, σε βλέπω. Τέλος πάντων, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι δεν είχαν καμία βάση και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά ακριβώς επειδή ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς θα ακούσω διάφορα, όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο. Εντάξει, πέσχα τη μυτική μου. Όλα κι όλα. Διεκδικώ μια καλή θέση. Δεν μπορώ να πω σε αυτούς που άκουσαν διάφορα. Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία αυτή, γιατί αλλιώς θα πρέπει να καθίσω στο σπίτι μου και γιατί αν άκουγα σε κάθε βήμα που έκανα ή σε κάθε φάση της ζωής μου όλο το περιβάλλον, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαι στο σπιτάκι μου εδώ στην Παλίνη και να πίνω τον καφέ μου και να μην κάνω τίποτα. Έχεις δίκιο, Μονάντη, έχεις δίκιο. Οπότε δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική. Πολύ ώριμα το πράγμα. Και επειδή ξέρω. Και... Αλλά πάρε με ένα τηλέφωνο μόλις περάσει η πρώτη ίσως εβδομάδα χρειαστεί... και πες μου τα νέα σου. Ίσως χρειαστεί να σε πάρω. Όχι, αλλά μέσα στο dancing όλοι όσοι θα έχουμε συμμετοχή έχουμε μπει με τελείως παιχνιδιάρικη διάθεση. Ακριβώς επειδή δεν είναι το στοιχείο μας. Βρε, το πιστεύω. Και επειδή ξέρουμε ότι θα εκτεθούμε μέσα από αυτό. Εντάξει, εγώ δεν πάω να κάνω. Δεν νιώθω ότι έχω άλωθει. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες. Έχω κι εγώ να κάνω χορό πολύ καιρό. Έχω να ξαναθυμηθώ φιγούρες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δυνατοί για να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τι θες να κάνω, να πάω σπίτι μου, τι μου προτείνεις. Όχι, πουλάκι μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση σου. Απλά σου το λέω για να είσαι κι εσύ προετοιμασμένη ψυχολογικά. Ότι... Θα σε πάρω τηλέφωνο και ξέρω ότι εσύ θα αντιμετωπίζει λίγο καλύτερα. Οπότε. Ψυχή μου το ξέρει. Θα σε πάρω δική μου. Γι' αυτό σου λέω. Θα σε πάρω για συμβουλές. Πόση ώρα σου πήρε για να πει το ναι στο dancing. Πόσο καιρό το σκεφτόσουν, να το είπες αμέσως από αυτό το τύπου, δηλαδή τύπου μου το λες και λέω θα το κάνω και όπου βγει ή θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω. Ναι, όχι. Α, παπα, δεν το κάνω. Ναι, μωρέ, θα το κάνω. Πώς σου κίνησες εσένα. Είμαι ζυγός. Τι σου λέει αυτό. Παλατζάρης. Μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί. Μία πέρα, μία δόθε. Δεν παιδεύομαι πάρα πολύ γενικώς. Στο Top Chef μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να πω ναι και να μπω μέσα σε αυτό το project. Τώρα με το dancing, επειδή είχα και το half note, είχα τις πρόβες, είχα να σκεφτώ όλα αυτά που λες. Που τα έχω έτσι και αλλιώς στο μυαλό μου και τα επεξεργάζομαι. Μπήκα τελείως τελευταία στιγμή από το παράθυρο. Στην αρχή τους είχα πει ότι δεν μπορώ, γιατί ήταν να ξεκινήσουμε την Κυριακή. Οπότε είχα τις εμφανίσεις στο μαγαζί, άρα δεν μπορούσα να πάω. Πήγε μια εβδομάδα μετά. Και σε βόλεψε. Μίλησα και με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος μου λέει: όχι, σε παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα μπεις. Βέβαια. Κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Γιάννη, τον λες. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη.
Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ, μήπως να μην. Είδα το τρέιλερ σας και αποφάσισα ότι και εγώ μπορώ να το κάνω. Τέλος. Έχει πείσει πολύ κόσμο. Απάντησα όταν έπαιζε το τρέιλερ πριν μάθω ότι είναι από βιντεοκλίπ αυτό το πράγμα κομμένο και ραμμένο. Και λέω συγγνώμη, αν είναι να μάθω κι εγώ να χορεύω έτσι. Θα πάω, κάνω θαύματα εκεί. Αφού είπα, ήμουν έτοιμη κι εγώ με αυτά που είδα. Λέω τελείως. Άμα πατάνε κουμπί και γίνεται, φύγαμε. Ας πάμε όλοι. Μάλιστα με τον dancing. Τώρα για πες μου, τι συνέντευξη έδωσε και έχει δημιουργηθεί έτσι ένα. Πώς να το πω. Ένα κλίμα σχολείων. Τι είπες που. Και το είπες έτσι ακριβώς όπως ίσως το αντιλήφθηκε ο κόσμος ο οποίος το σχολίασε ή όχι. Τι κάτι με το Μαζονάκι και το Ρέμο. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό και σε ευχαριστώ που με ρωτάς, γιατί δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο κλίμα που κι εγώ παρακολούθησα λίγο σοκαρισμένη με βάση και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Γιατί έδωσα όντως μία συνέντευξη σε μία εφημερίδα, μιλώντας για τη μουσική και για την τηλεόραση, γενικά και συνολικά και για το πώς τα βλέπω και πώς έχω εγώ, ποια είναι η δική μου ματιά και οπτική απέναντι σε αυτά τα δύο. Και ρωτήθηκα κάποια στιγμή από τον δημοσιογράφο, τι είναι αυτό που δεν θα έκανα στην τηλεόραση. Και απάντησα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα έκανα κάτι που αισθάνομαι ότι δεν μου ταιριάζει, όπως μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχω κάνει, και κάτι που θα αισθανόμουν ότι θα έφυγε εμένα και την αξιοπρέπειά μου ή την αξιοπρέπειά άλλων. Μετά λοιπόν, συνεχίζοντας την κουβέντα και λέγοντας διάφορα πράγματα σε σχέση με την τηλεόραση και με όλες τις εκπομπές, ρωτήθηκα αν θα παρουσίαζα μεσημεριανό. Και η απάντηση μου ήταν ότι δεν θα παρουσίαζα, γιατί πολύ απλά αισθάνομαι ότι εγώ σαν άνθρωπος και σαν παρουσιάστρια δεν έχω τις ικανότητες που χρειάζεται να έχει ένας παρουσιαστής τέτοιες εκπομπής, και οι ικανότητες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες, όπως για παράδειγμα το να κρατάς εξαιρετικά καλές ισορροπίες ανάμεσα στα πρόσωπα, στις καταστάσεις, στις εκπομπές και σε ό,τι σχολιάζεται. Και αισθάνομαι, ειλικρινά το λέω, ότι δεν την έχω αυτή την ικανότητα. Όμως, όπως γίνεται συνήθως στις γραπτές συνεντεύξεις και το ξέρεις και εσύ και το ξέρουμε και όλοι όσοι κινούμαστε στο χώρο, κόβονται και ράβονται πράγματα προκειμένου να υπηρετηθεί λίγο και το χωροταξικό μιας εφημερίδας, μιας στήλης, ενός περιοδικού. Εσύ λοιπόν θες να πεις ότι δεν ήθελα να θίξω κανέναν. Φυσικά απλά και δεν θεωρώ τον εαυτό μου κανένα. Ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα στην τηλεόραση. Ακριβώς. Δεν είναι στις δυνατότητές μου, στο πλαίσιο αυτό που μπορώ να κάνω. Και ξέρεις, το σημείο στο οποίο από ό,τι καταλαβαίνω υπήρξε θέμα και από τη μία μεριά μπορώ να καταλάβω, αλλά από την άλλη είναι τελείως μακριά από εμένα όλη αυτή η αντιμετώπιση και η προσέγγιση, είναι ότι σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θίξω ανθρώπους, συναδέλφους με τους οποίους κινούμαστε στον ίδιο χώρο, γιατί είναι κάτι που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Ούτε σαν άνθρωπος κινούμε με αυτή τη λογική, ούτε έχω προσβάλει ποτέ κανέναν. Και ποτέ δεν συνέδεσα το κομμάτι της αξιοπρέπειας με την οποιαδήποτε εκπομπή παρουσιάζεται. Ρωτήθηκα ξεχωριστά αν θα παρουσίαζα μια τέτοια εκπομπή και η απάντησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής και παραμένει η ίδια για τους λόγους που σου είπα. Και η απάντηση ξεχωριστή σε σχέση με την τηλεόραση ήταν ότι δεν θα μπορούσα να παρουσιάσω κάτι που θα αισθανόμουν ότι δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω. Τώρα η σύνδεση έγινε, μπορεί και από δικό μου λάθος, μπορεί και μέσα στα πλαίσια της εφημερίδας, δεν ξέρω και δεν μπορώ να μείνω σε αυτό. Απλά σοκαρίστηκα πάρα πολύ από την αντιμετώπιση κάποιων εκπομπών και κάποιων προσώπων, γιατί άκουγα σχόλια πάρα πολύ έντονα, επικριτικά, να μιλάνε για εμένα και για τη στάση μου, ενώ νομίζω και θεωρώ ότι γενικά κινούμαι σε πολύ ήπιους και χαμηλούς τόνους και νομίζω ότι με τις κινήσεις μου και με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι είναι σαφές ότι δεν έχω πρόθεση να προσβάλλω ποτέ κανέναν. Για πες μου λίγο για το θέμα των τραγουδιστών. Τι σε ρώτησαν και τι ακριβώς ήθελες να πεις ή τι είπες. Κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων συνέβη και στο κομμάτι της μουσικής, όπου κάναμε μια κουβέντα σε σχέση με αυτό και ρωτήθηκα με συγκεκριμένα ονόματα, αν θα συνεργαζόμουν είτε με τον Αντώνη, είτε με τον Μαζονάκη, είτε με κάποιον άλλο τραγουδιστή. Και είπα, που επίσης ισχύει και το πιστεύω, αλλά έτσι όπως τέθηκε και παρουσιάστηκε, παίρνει άλλη χρειά και άλλη εικόνα, ότι το ρεπερτόριο που εγώ αγαπώ, που εμένα μου αρέσει, που εγώ αισθάνομαι καλά μέσα σε αυτό, είναι ένα ρεπερτόριο που συνήθως στα μαγαζιά που μπορεί να εμφανίζεται ο Μαζονάκης, τον οποίο και έχω πάει και μου αρέσει πολύ για αυτό που και κάνει, θα και είναι και εξαιρετικός και θα ξαναπάω, και έχει και το κοινό του και πολύ καλά κάνει και υποστηρίζει αυτό που κάνει, είναι συνήθως τραγούδια και κομμάτια που δεν πολύ ακούγονται σε τέτοια σχήματα. Και είναι απόλυτα κατανοητό και δεν υπάρχει και κανένα θέμα σε σχέση με αυτό. Όταν όμως βλέπει σαν τίτλο ότι δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ, ας πούμε. Δεν περίμενα να το δει αυτό σαν τίτλο. Τώρα δεν είσαι καινούργια στη δουλειά. Ξέρεις τι δεν περίμενα. Οι τίτλοι πώς μπαίνουν, δηλαδή τι είναι οι τίτλοι. Είναι αυτό που θα τραβήξει τον άλλον και να διαβάσει όλο το κείμενο. Κοίταξε να δεις όμως. Μέσα από μια κουβέντα και μια συζήτηση γραπτή, όπου καταλαβαίνω ότι. Και καταλαβαίνεις και εσύ ότι μιλώντας μια ώρα, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, λες πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και εκείνος όντως από την πλευρά του πρέπει με κάποιο τρόπο να τα συρρυκνώσει και να τα μαζέψει. Είναι πολύ λογικό
αυτό το οποίο βγαίνει να μερικές φορές να είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που εννοείς. Γιατί παίζουν τα πάντα ρόλο. Το πώς μιλάς, το ύφος που έχεις, το τι λες, το πώς αντιμετωπίζεις μια κατάσταση. Και εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλησα ποτέ ούτε να προσβάλλω, ούτε να μειώσω, ούτε να θίξω κανέναν, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι και σε θέση να το κάνω. Και επειδή μιλάγαμε πριν για τις εκπομπές, μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα το εξής, ότι δεν θα μπορούσα να μιλάω για αναξιοπρεπείς ανθρώπους ή αναξιοπρεπείς εκπομπές τη στιγμή που έχω υπάρξει φιλοξενούμενη σε τέτοιες εκπομπές. Γιατί θα ήταν σαν να λέω εμένα αναξιοπρεπή. Και αυτό έρχεται σε κόντρα. Δεν μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο. Απλά το διευκρινίζω γιατί η επίθεση και τα σχόλια ήταν πάρα πολύ έντονα και λίγο σοκαρίστηκα γιατί θεωρώ ότι κινούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και σε πολύ πιο ήπιους τόνους. Έτσι είναι. Αυτά. Και τώρα, μια και μιλήσαμε για τραγούδια, η αλήθεια είναι ότι και εδώ τις λίγες φορές που έχεις τραγουδήσει, πολύ λίγο συγκεκριμένα. Βεβαίω, στο νεράκι. Φέρε τώρα, Γιώργο, που τις παίρνεις κοπέλα. Έλα, βρε, Γιώργο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάχιστες φορές που μας έχει δοθεί ευκαιρία στο πιάνο μας εδώ να τραγουδήσεις, η αλήθεια είναι ότι λες πάντα συγκεκριμένα τραγούδια, συγκεκριμένου ύφους, να το πω έτσι. Θα σου πω το εξής. Το κομμάτι της μουσικής, επειδή ήμουν ήδη μέσα στην τηλεόραση, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο πιο επαγγελματικά και εντατικά, θέλησα να το προσεγγίσω καθαρά με βάση το συναίσθημά μου, με βάση αυτά που αγαπώ και με βάση αυτά που θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να τραγουδήσω. Αυτή ήταν η προσέγγιση και γι' αυτό κιόλας έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα βήματα για τα οποία όμως είμαι εξαιρετικά περήφανη. Συνεπώς, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ σαφής ο δρόμος που δείχνω ότι θα ήθελα να ακολουθήσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι αντίθετη ή ότι βλέπω αρνητικά ίσα ίσα. Δηλαδή και εγώ πηγαίνω σε άλλους καλλιτέχνες, σε άλλα σχήματα, σε άλλα μαγαζιά, σε άλλο ρεπερτόριο, γιατί και εγώ ζω και κινούμαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο και διασκεδάζω. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν έχεις μια συγκεκριμένη συνεργασία, ότι τον άλλον τον υποτιμάς ή τον υποβάλλεις στο μυαλό σου ή τον σομπάρεις, σε καμία περίπτωση. Βεβαίως. Αυτή τη σύνδεση απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα με αυτά που άκουγα και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να περάσει προς τα έξω κάτι τέτοιο και απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι ας πούμε ο Αντώνης που τον γνωρίζω και προσωπικά και που έχουμε μια εξαιρετική παρέα, σχέση. Βέβαια. Στέφανε. Ναντία. Το παιδεύω αυτό το αγόρι. Όχι. Θέλω να σου το πω αυτό. Εγώ να δεις τι του κάνω. Εσύ τίποτα του κάνεις. Εγώ μόνο που δεν τον έχω βάλει να παίξει το τραγούδι που έχω στο μυαλό μου και δεν το έχω πει. Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει μαζί. Να το φανταστεί. Ναι. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Για τραγουδήσέ μας λίγο. Για πάμε. Σε μάθα εν τέλει, δε σ' αντέχω πια. Χίλια έχεις μέλη κι αδίκη καρδιά. Φέρτε μου ένα σερτικό τσιγάρο να φουμαρώ στο χαρό, να δώσω ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχάσω πως μου βαλάν κι οι φίλοι μου καρφιά. Καλπί και ντουνιά, με έκανε σκουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Γεια Στέφανε. Τέλει, καλπί και ντουνιά, σε μάθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια. Σε μάθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια. Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά. Φέρτε μου ένα σερτικό τσιγάρο να φουμαρώ στο χαρό, να δώσω ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχάσω πως μου βάλαν κι οι φίλοι μου καρφιά. Τέλει, καλπί και ντουνιά, σε μάθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Εσύ, στην ποια φορά μπορείς να πεις ότι σε έμαθα πια, τέλος, δεν με ρίχνεις. Για φίλους μιλάμε τώρα ή για σχέσεις? Για σχέσεις. Για φίλους είναι άλλη ιστορία. Κοίταξε. Φαντάζομαι το τραγούδι αυτό δεν είναι για φίλους, είναι για σχέσεις. Νομίζω ότι είναι και για φίλους. Τέλος πάντων, είμαστε για το τραγούδι αναγκαστικά. Νομίζω ότι το κομμάτι των σχέσεων
παλιότερα ήμουν λίγο πιο αυστηρή. Πόσο παλιότερα δηλαδή? Μη φανταστείς. Πόσο παλιότερα, μα γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να φανταστώ. Μερικά χρόνια πριν, να το θέσω έτσι. Το σχολείο, ας πούμε, ναι. Ναι. Ήμουν πολύ πιο αυστηρή με τις σχέσεις μου και με τους ανθρώπους γύρω μου. Λίγο κάτι, όταν αισθανόμουν ότι ο άλλος με έφυγε ή δεν μου συμπεριφερόταν καλά, γινόμουν πολύ αυστηρή. Μεγαλώνοντας. Οι εμπειρίες. Οριμάζουν και αλλάζουν τους ανθρώπους. Ναι. Και όταν σου έρθει ένας πολύ μεγάλος έρωτας, που και εγώ τον έχω ζήσει, ενώ θέλεις πραγματικά να είσαι αυστηρή και το προσπαθείς με τον εαυτό σου, δεν είναι πάντα εύκολο. Μου έχει τύχει δηλαδή να πω ότι εγώ φεύγω, δεν το αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Και ξανά. Και ξαναγύρισα. Βέβαια. Αφού το άντεχες τελικά. Και ξανάφυγα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό είναι το Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Που είμαστε μαζί στο Χαβλό. Α, και ταιριάζει με το θέμα μας. Δεν έχει ταξί, λέγεται. Άκου. Βγήκε στο δρόμο σαν να ήξερες που πας. Ποτέ δε σ' είδα πίσω να κοιτάζεις. Κι απ' τ' ανοιχτό παράθυρο σαν άγαλμα βουβί σε έβλεπα στον άσφαλτο μακριά μου να βουλιάζεις. Μπράβο Στέφανε. Και σε θυμάμαι όταν έφευγες να λες πως κάποιον ψάχνεις κάπου αλλού κάτι ζητούσες. Τον εαυτό σου λέει να βρεις τη μοναξιά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτό που εννοούσες. Τώρα όμως. Όσο περνάει η ώρα, δυναμώνει κι η βροχή. Μάταια ψάχνεις, για σένα δεν έχει. Δεν έχει τάξη. Στο δρόμο κι όλη νύχτα περπατάς. Αυτό δεν ήθελες να βρεις άλλο λιμάνι. Τώρα τι τρέχεις τέτοια ώρα και ζητάς. Απ' την καρδιά που πάγωσες αυτή να σε ζεστάνει. Όσο περνάει η ώρα, δυναμώνει κι η βροχή. Μάταια ψάχνεις, για σένα δεν έχει. Τώρα δεν έχει τάξη. Σε διαφημίσεις και εσύ καναπέ, παρακαλώ. Μάλιστα. Με τον Γιάννη γνωρίζεσαι? Βεβαίως. Ωραία, καθίστε δίπλα-δίπλα. Διαφημίσεις.